Ο Ιωαννίδης παίρνει την μπάλα στα πόδια του. Κάτω η σημαία του βοηθού. Μεγάλη ευκαιρία με τον Ιωαννίδη να πλασάρει. Στα δίχτυα η μπάλα. Τώρα σηκώνει τη σημαία ο βοηθός. Σωστά έπραξε. Άφησε τη φάση να ολοκληρωθεί. Και θα δούμε εδώ και πάλι την φάση με την μπάσα και τον Ιωαννίδη να φεύγει. Το βοηθό να περιμένει για να είναι σίγουρος ότι και να έχει κάνει λάθος, αυτό θα διορθωθεί. Τελικά θα εκτελεστεί. Είναι καλή εκτέλεση το πρώτο δοκάρι με το Σλίβκα να απομακρύνει. Άλλη μία σέντρα. Προσπαθεί ο Πασαλίδης. Ο Τωράλ θέλει να πλασάρει. Σφυρίζει ο Μανούχος πέναλτι υπέρ του Όφη αφού πέρασε η μπάλα. Και τώρα είναι και η κόκκινη κάρτα στο Γιακιμόφσκι. Αυτός δεν μπόρεσε να ελέγξει την μπάλα. Χτύπησε πάνω του. Μετά ο Τωράλ είχε την ευκαιρία να σκοράρει το μαρκάρισμα. Νέιρα με το Βέρχουλστ. Εκτελεί ο Νέιρα, δοκάρι. Χάθηκε η ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ Όφη. Εκτελέσει ο Λάμπρου. Καλή είναι και αυτή η εκτέλεση, το shoot out. Ευκαιρία για τον Όφη με τον Τωράλ. Γαγέγος. Τρίπλα του Γκαγέγος. Ωραία, μπαίνει στην περιοχή. Το γύρισμα στο Λάμπρου. Τρίτο φετινό γκολ του Λάμπρου. Ωραία δημιουργία του Γκαγέγος. Ωραία και εκτέλεση από τον Λάζαρο Λάμπρου. Από την κίνηση από τα αριστερά που κάνει ο Γκαγέγος, αποφεύγει το Φατιόν. Στο πέναλτι κανείς παίχτης του Απόλλωνα να περιορίσει τον Λάμπρου, ο οποίος σημαδεύει σωστά. Πάλι κάθε την πάσα βγαίνει ο Βέρχουλς. Θα σταματήσει αρχικά ο Λάμπρου. Δεύτερο γκολ του Λάμπρου στο 26. Προσπάθησε ο Βέρχουλς. Αυτή η επαφή που είχε με την μπάλα ήταν αρκετή για να στρωθεί ουσιαστικά στο Λάμπρου. Και αυτός προκαινής εστίας θα το γύρισμα του Μπαλογιάννη να σκοράρει. Ακόμη μία προσπάθεια του Όφη από την αριστερή πλευρά με τον Τωράλ να αποτελεί στήριγμα στον Νέιρα. Ανεβαίνει ο Γκαγέγος, η σέντρα του Γκαγέγος, το γλίστριμα, ο Λάμπρου ψάχνει το χατρίκ, ο Λάμπρου λίγο out την μπαλά. Στο 39. Ο Λάμπρου πάλι στην περιοχή, το σούτ του Λάμπρου out. Και δεν σηκώνει τη σημαία ο βοηθός, οπότε κανονικά μετράει η φάση. Πεντάκης ψάχνει τον Ιωαννίδη, πέρασε από το Σλίβκα η μπάλα, αλλά δεν έφτασε τον Ιωαννίδη. Και ο Λάμπρου τώρα βάζει την μπάλα μπροστά, είναι πάρα πολύ γρήγορος ο Λάμπρου. Ο Φαν Λαπάρα τον κυνηγά, τον απέφυγε ο Λάμπρου και έχει προϋπόθεση. Και ανοιχτό γήπεδο από την άλλη πλευρά ο Τωράλ. Καθυστέρησε λίγο η πάσα στον Τζιλιανίδη, out. Χαμένη ευκαιρία στην αντεπίθεση για τον Όφη. Ο Γκαγέγος θα εκτελέσει στα δίχτυα. 3-0 ο Γκαγέγος. Στο 63 υπέροχη εκτέλεση από τον Χιλιανό, ο οποίος σκοράρει. Κάθε την πάσα του Νίκο Μαρτίνεζ, ο Παμλίδης με το Βάτερμαν να το αρνείται τον γκολ της τιμής. Η επέμβαση του Βάτερμαν στο τέτα τέτ του Παμλίδη στο 90.